και φίλοι αυτού του καναλιού. Καλώς ήρθατε αρχικά. Σήμερα σας υποδέχομαι σε άλλο περιβάλλον. Δεν θα κάνω μακιγιάζ και δεν με νοιάζει κι αν δεν είμαι τέλεια φωτισμένη κι αν δεν έχω κανένα φως εκτός από το φως ημέρας. Επίσης δεν με νοιάζει να είμαι ίσια, έτσι καθόλου. Δεν με νοιάζει επίσης που είμαι παντελώς σχεδόν άβαυτη. Το μόνο που έχω είναι μπρόνζερ, μάσκαρα, έχω φτιάξει τα φρύδια μου και έχω βάλει λίγο μολύβι με γκλος. Τίποτε άλλο. Γιατί όλα αυτά, γιατί τόσο χαλαρότητα, γιατί θα δούμε αρώματα. Δεν σας έχω πει εδώ και καιρό ότι ξαναπήρα αρώματα, να μην με κατηγορείτε παιδιά. Είναι μία από τις αρρώστιες μου αυτό το πράγμα. Έχω πάρει λοιπόν κι άλλα. Κάποια λοιπόν από αυτά θεωρώ ότι πρέπει να σας τα δείξω γιατί πρέπει, γιατί έχω τρελαθεί. Ναι, και θέλω να σας τα δείξω αυτό. Έχω εφοδιαστεί εδώ γιατί θα τα δοκιμάζω πάλι λίγο στο χέρι μου, αλλά αυτή τη φορά έχω οργανωθεί και έχω φέρει μόνο μαντιλά. Να βάζω ένα, να το βγάζω. Ξέρεις, μη γεμίσω γιατί θα πάω και στη δουλειά και θέλω να φοράω το ένα που θα βάλω σήμερα. Μην πάω με 250 μυρωδιές. Κατάλαβες. Λοιπόν, σε ξεκινάω με δύο αρώματα τα οποία δεν είναι για την εποχή. Στο λέω να το ξέρεις. Για μένα τουλάχιστον. Ήθελα πάρα πολύ να τα δοκιμάσω. Το ένα λέγεται Fève Délicieuse. Είναι ένα άρωμα gourmand. Χειμερινό θεωρώ, φθινόπωρο χειμώνα. Και είναι από τη σειρά την Privé του Christian Dior. Για να καταλάβεις, αυτό το άρωμα, όπως και όλα τη σειρά αυτής της Privé, δεν τα βρίσκεις πουθενά αλλού παρά μόνο στη Μύκονο. Κατάλαβες? Αν δεν θες λοιπόν να πας στη Μύκονο, δεν θα τα βρεις πουθενά, μόνο θα τα παραγγείλεις. Δεν μπορείς να τα μυρίσεις. Έτσι νομίζω ότι εδώ δεν υπάρχουν πουθενά, μόνο στη Μύκονο. Σε μια μπουτίκ νομίζω μέσα στον Άμμος. Λοιπόν, Fève Délicieuse λοιπόν, Christian Dior. Άκου τώρα να σε πάω λίγο για να καταλάβεις. Δηλαδή, αν είσαι του gourmand αρώματος, νομίζω θα σε μαγέψει. Λοιπόν, άκουσε. Αυτό έχει πολλά γλυκά στοιχεία. Πολλά γλυκά. Όταν όμως το πρωτομυρίζεις, σου έρχεται στη μύτη σου μέντα. Θα μου πεις τι σου λέω. Τι να σου πω, αφού μέντα μου έρχεται μέντα. Και όταν αρχίζει και φεύγει αυτό της μέντας, ξέρεις τι μου έρχεται? Βανίλια, καραμέλα, πρέπει να έχει τον καμπίν, γιατί πλέον έχω μάθει και το ξεχωρίζω μέσα στα αρώματα. Έχει κεράσι, μου μυρίζει και κεράσι. Θεωρώ ότι είναι από τα πολύ αγαπημένα δικά μου, του πολύ αγαπημένου δικού μου τύπου gourmand αρώματα. Εγώ δηλαδή θα μπορούσα να το φορέσω για πλάκα. Θα το φορέσω. Μάλλον αυτό θα πάρω μόλις φθινοποριάσει, χειμωνιάσει. Είναι πολύ ιδιαίτερο, είναι unisex. Είχε πάρα πολύ καλές κριτικές και γι' αυτό ήθελα να το δοκιμάσω. Δεν το είχε φέρει βάγια μέχρι τώρα, τώρα όμως το έφερε. Και επίσης στην ίδια κατηγορία είναι και το Tonka Imperial, ένα άρωμα από Guerlain. Αχ, δεν ξέρω να το βρίσκουμε εδώ σε όλα τα καταστήματα. Δηλαδή, εγώ σε Χόντο που είχα πάει να το μυρίσω, νομίζω δεν το είχα βρει ούτε σε Sephora. Τον καμπίν, βανίλια. Κάτι πιο. Σε σχέση με το Fève Délicieuse, έχει κάτι πιο πουδρέ αυτό. Θυμίζει το ένα το άλλο, όμως το Tonka Imperial νομίζω είναι πιο βγαίνει η βανίλια και το Τον καμπίν. Έχει ένα πολύ απαλό. Σαν πουδρέ τελείωμα. Δεν θα είναι πουδρέ μάλλον. Έχει μάσκ. Δεν ξέρω τι έχει. Πιο απαλή είναι gourmand, αλλά πιο απαλό σε σχέση με το Fève Délicieuse. Το Fève Délicieuse σου βγάζει πάρα πολλά συγχρόνως, τα οποία είναι, σου κάνουν πολλά. Σου κάνει γλύκα, σου κάνει τσίμπημα γιατί είναι λίγο της μέντας η δροσιά. Σου κάνει πολλά. Αυτό είναι νομίζω πιο εύκολο φόρετο. Είναι μια πολύ διαφορετική βανίλια. Λοιπόν, πριν προχωρήσω να σου δείξω ότι πήρα και body mist, δεν είχα πάρει ποτέ body mist από τη Vaya, αν δεν κάνω λάθος. Είναι αυτό το οποίο είναι η μυρωδιά Ariana Grande.
το Cloud, το Ariana Grande, ίδιο, αλλά όμως σε body mist, το οποίο με body mist που κρατάει, δεν είναι όμως άρωμα, έτσι να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Δεν έχει αλκοόλ, είναι ένα μυρωδικό για σένα, για τα μαλλιά σου, ξέρεις, για τα ρούχα σου, για το δέρμα σου, το οποίο είναι πολύ ανάλαφρο, δεν σε επιβαρύνει και συγχρόνως μυρίζεις πάρα πολύ ωραία. Εχθές το έβαλα, ας πούμε, μετά το μπάνιο δεν ήθελα άρωμα, έτσι να κυκλοφορώ. Πήγα μπάνιο, μετά το μπάνιο λοιπόν πλήθηκα και ήθελα κάτι λαφρύ για το σπίτι και έβαλα αυτό και μοσχομύριζα. Πάρα πολύ ωραίο. Cloud, ήτανε πέρσι νομίζω το άρωμα το οποίο είχα ανακαλύψει, είχα πάθει σοκ. Ήτανε το άρωμα της περσινής χρονιάς, Cloud. Πάρα πολύ ωραίο άρωμα. Γι' αυτό τα έχω πει βέβαια, γι' αυτό μπείτε να δείτε σε προηγούμενα βίντεο αναλυτικά. Λοιπόν, έχω ερωτευτεί. Έχω ερωτευτεί. Ούσε μάνα μου. Δύο αρώματα τα οποία δεν... Αρώματα καρύδας, που ξέρεις πόσο αγαπώ την καρύδα, τα οποία δεν τα είχα δοκιμάσει μέχρι τώρα. Τα είχα μυρίσει κάποια στιγμή, δεν τα είχα όμως δοκιμάσει επάνω μου να τα βάλω, να τα καταλάβω. Το ένα από τα δύο λοιπόν, στην αρχή τα είχα και τα δύο, μου τα έστειλε και τα δύο σε δείγματα και κατέληξα φυσικά το ένα να το πάρω μεγάλο. Ποια είναι αυτά τα δύο? Το ένα που δεν το πήρα μεγάλο είναι το Vanilla Vibes από Juliet. Κάτσε να βγάλω τα προηγούμενα, μάνα μου, δεν μπορώ, θα ζαλιστώ εδώ μέσα. Juliet Has a Gun, Vanilla Vibes. Και οι δύο που θα σου πω με τρελαίνουν γιατί είναι καρύδες, αλλά καρύδες διαφορετικές, καρύδες δροσερές, το οποίο είναι πολύ για φέτος μου αυτό που ψάχνω, δροσερή καρύδα. Λοιπόν, Juliet Has a Gun, δεν χρειάζεται να το βάλω στο δέρμα, το έχω ήδη βάλει και το ξέρω και το μυρίζω και από εδώ. Καρύδα, βανίλια, κάτι νερένιο, καθαρό, δροσερό, πάρα πολύ, τι να σου πω, δεν ξέρω αν έχει ασπεριδοειδές μέσα, έχει... Δεν μπορώ να καταλάβω τι έχει. Μυρίζω την καρύδα, δηλαδή σχέση με το κόκο βανίλα από Μανσέρα, αυτό είναι πιο έντονο, σας το είπα, είναι ντούκι εκείνο. Αυτό, παρόλο που είναι άρωμα που διαρκεί, μοιάζει, μου θυμίζει κάτι νερένιο, αυτό. Νερένιο, θαλασσινό, καρύδα, βανίλια. Έχει διάρκεια, παιδιά, το έχω μυρίσει και σε χόντο και παντού, είναι ολόιδιο, είναι τόσο... Του φτιστεί στα μούτρα από μίμηση. Δεν ξέρω τι να σου πω. Εγώ τελικά αποφάσισα ότι θα πάρω ολόκληρο το άλλο καρυδάτο το οποίο θα σου πω αυτή τη στιγμή και το φορώ κάθε μέρα, πραγματικά με το σταυρό στο χέρι πάω. Έχω πάθει λαλά. Σας το έχω δείξει και νομίζω και στο Instagram σας το έχω πει 1-2-3 φορές σε stories. Ποιο είναι? Aqua Allegoria Coconut Fizz από Guerlain. Το άρωμα αυτό δεν υπάρχει πια σε original, έχει καταργηθεί. Άρα, που το βρίσκεις μόνο σε τύπου. Και ευτυχώς το έχει το αρωματοπωλείο, το Sobi, και το ανακάλυψα. Παιδιά, αυτό θα το βάλω και επάνω μου, γιατί είναι το άρωμα που θα φορέσω και σήμερα. Έχω ήδη προετοιμάσει το δέρμα μου μετά το μπάνιο με γαλάκτωμα σώματος καρύδα, γιατί πραγματικά εάν ταιριάζεις τα αρώματά σου και τα βάζεις πάνω από κρέμες σώματος, ειδικά butters, έχουν 20 φορές περισσότερη διάρκεια. Καρύδα, υδάτινη πολύ καρύδα, καθαρή, δροσερή, νομίζω ότι έχει και κάτι, έχει και γλυκά στοιχεία βανιλάτα, έχει κάτι γαλακτώδες, γαλακτερό. Έχει στο τελείωμα μου έρχεται και κάτι ένα ασπεριδοειδές, αλλά πάρα πολύ από μακριά, και μου έρχεται και κάτι ξυλώδες, πάρα πολύ λίγο όμως. Πάρα πολύ νερένιο. Καρύδα, νερένια. Αυτό είναι δροσερή, φρέσκια καρύδα που μου γεμίζει τον εγκέφαλο.
Με το που τελείωσα το ρολό, το παρήγγειλα. Και την άλλη μέρα το είχα. Έχω ξετρελαθεί. Δηλαδή, εάν δεν θέλετε να το πάρετε, γιατί για μένα είναι και τυφλή αγορά, είναι πανεύκολο, μην το πάρεις έτσι, δοκίμασέ το. Πήγαινε κάπου και δοκίμασέ το. Τι να σου πω, έχω πάθει πλάκα. Είναι από τις πιο αγαπημένες καρύδες που έχω βάλει ποτέ. Λοιπόν, πήρα και άλλη μια καρύδα, η οποία καρύδα αυτή που πήρα δεν είναι άρωμα, είναι από το αρωματοπολείο, έχει κάποια δικά του το αρωματοπολείο, σκέτη μέντας, σκέτη καρύδας, σκέτη βανίλιας και ξέρεις, αυτά που έχουν όλα τα αρωματοπολεία. Εγώ πήρα μια καρύδα που έχει Μαλιμπού. Αυτή η καρύδα η Μαλιμπού θυμίζει πάρα πολύ αντιλιακό. Είναι τέτοιου τύπου καρύδα. Δεν ξέρω αν σ' αρέσει αυτό το στυλ. Καρύδα με ποτό και παραλία. Αυτό θυμίζει. Την πήρα για κάθε μέρα. Για να τη φοράω κάθε μέρα. Είναι πολύ ωραία. Ένα ωραίο γλυκερό, πικάντικο και πικρό τελείωμα. Και για να φοράω και μαζί με αυτήν, πήρα και το καρύδα Μαλιμπού Perfume Oil. Είναι λάδι ξηρό ενυδατικό, το οποίο έχει το άρωμα αυτό. Το βάζω, πρόσεξέ με, όχι το βάζω που βάζω τα λουλούδια, το βάζω, το φορώ, αφού έχω κάνει μπάνιο, δεν σκουπίζομαι εντελώς με την πετσέτα, όσο είμαι νοπή, βάζω το λάδι, ενυδατώνει πάρα πολύ, μυρίζει το ίδιο με αυτό, βάζω και αυτό από πάνω και νιώθω ότι είμαι διακοπές ενώ δεν είμαι. Κατάλαβες τι γίνεται, κατάλαβες που αποσκοπούν εμένα τα τόσα αρώματα, να με πηγαίνουν εκεί που δεν μπορώ να πάω. Τι βρήκα τη δικαιολογία μου, θες κι άλλη. Γι' αυτό δεν θα σου πω πολλά. Το άρωμα λέγεται The Muse Zacro Perfumes. Το έχω πρίξει τον έρωτα με αυτό το πράγμα, γιατί είναι το άρωμα αυτό το οποίο στο τελευταίο βίντεο με αρώματα έπαθα σοκ. Είναι αυτό που μυρίζει καθαριότητα, που σου λέω δεν έχω ξαναδεί τέτοιο πράγμα. Πήγαινε να ανατρέξεις το προηγούμενο βίντεο να το δεις, δεν θα το αναλύσω τόσο. Θα σου πω μόνο. Σου είχα πει ότι το είχε μυρίσει πεθερά μου και έπαθε σοκ και της το είχα δώσει. Και πήρα σαν να έχεις πληθεί και να έχεις μόλις βγει από το μπάνιο και να φοράς καθαρά ρούχα και να ξαπλώνεις σε καθαρά σεντόνια. Αυτό. Βαμβάκι και μάσκ και μόσχος. Αυτά. Εάν σ' αρέσουν τα αρώματα καθαριότητας, πρέπει επιβάλλεται, ρε μάνα μου, επιβάλλεται να το μυρίσεις. Zacro Perfume The Muse. Λοιπόν, άκουσέ με. Listen to me, καρέφουλη. Πήρα ένα άρωμα που μου το λέτε κι εσείς. Εδώ η φίλη μου η Σοφία μου το έχει πει 1.000.000 φορές. Το έχει πάρει και της αρέσει πάρα πολύ. Μου το έχουν πει 100 άνθρωποι και επιτέλους το πήρα να το δοκιμάσω. Έχει σίκο και ήμουν σχεδόν σίγουρο ότι θα μου αρέσει, γιατί το σίκο ξέρεις, ο φιλόσικος είναι ίσως στα 3 πιο αγαπημένα μου αρώματα. Φίκο ντι Αμάλφι. Άκου αντιπάρμα. Εντάξει, με το που το μυρίζεις, μυρίζεις σίκο. Δεν μυρίζει τόσο πράσινο όπως το φιλόσικος. Ο φιλόσικος μυρίζει και πολύ φιλοσικιάς. Αυτό είναι σίκο πιο γαλακτερό. Είναι ένα σίκο γαλακτερό. Τι μυρίζω εγώ έτσι, το οποίο είναι παντρεμένο με εσπεριδοειδή. Ωραία εσπεριδοειδή όμως, να είναι περγαμόντο. Γλυκά εσπεριδοειδή. Γαλακτερό, σίκο και εσπεριδοειδές που δεν ξέρω ποιο. Αυτό μου μυρίζει. Είναι εκπληκτικό. Δεν είναι το άρωμα το τρομερά δυνατό που θα σου κρατήσει αιώνες. Τουλάχιστον σε μένα δεν κράτησε αιώνες. Βέβαια, όταν το βάζω σωστά, έτσι με τα γαλακτώματά μου, πολύ πράγμα, μου κρατά. Δεν είναι όμως το μπίστα, το τερατούργημα αρώματος. Πάρα πολύ του γούστου μου, πάρα πολύ εγώ. Μυρίζει διακοπές, μυρίζει Αμάλφι, μυρίζει Ποζιτάνο, μυρίζει Ιταλία με κάμπριο αυτοκίνητο που κάνεις εκεί τις στροφές νότια Ιταλία, κατάλαβες. Αμάλφι, Φίκο ντι Αμάλφι. Φανταστικό, εάν σου αρέσει το σίκο και ο φιλόσικος σου πέφτει πολύ πράσινος, θέλω να δεις αυτό. Το φίκο, το γαλακτερό το φίκο, το σίκο, εντάξει, πάρα πολύ. Θα σε συνεχίσω με ένα άρωμα το οποίο μου το πρότεινε η Βάγια. Λέγεται Very Sexy Oasis και είναι από Victoria's Secret. Δεν συνηθίζω να παίρνω Victoria's Secret γιατί δεν ξέρω, δεν το έχω.
Λοιπόν, είναι πάρα πολύ λουλουδάτο, δηλαδή από όλα αυτά που σου λέω είναι αυτό που μου αρέσει λιγότερο. Θα το βάζα, αλλά όχι πολύ συχνά. Σαν να με πονοκεφαλιάζει λίγο. Έχει πάρα πολύ λουλούδι. Έχει φρούτο, έχει λουλούδι. Έχει κάτι το οποίο είναι φρουτένιο. Πάρα πολύ λουλούδι. Λουλούδι όμως που με πονοκεφαλιάζει. Πρέπει να έχει και κάτι γλυκερό, γιατί όλα τα αρώματα Victoria's Secret έχουν και τη βανίλια τους. Θυμίζει λίγο Yves Saint Laurent Libre, που δεν με τρελαίνει. Α, προς τα εκεί με πάει. Εντάξει, δεν με τρελαίνει. Θα το βάλω, αλλά δεν με τρελαίνει. Φορεμένο πάνω μου, μετά από λίγη ώρα είναι καλό. Τώρα έτσι όπως το μυρίζω, εντάξει, πολύ λουλούδι για μένα, με ζαλιστικό λουλούδι, καταλαβαίνεις. Λοιπόν, θα σου αφήσω στο τέλος ένα άρωμα το οποίο μου είπε η Βάγια, μην το πεις ακόμα ότι το έχουμε, ότι το έχεις πάρει, γιατί μου τελειώνει και δεν το έχω. Άρα, κάνε κράτη αν το θες κι εσύ, θα έρθει πολύ σύντομα, εντάξει. Εγώ όμως δεν μπορούσα να σου το δείξω που κάνω τώρα για άρωματα, Βάγια, συγχώραμε. Θα το πω γιατί δεν αντέχω, έχω πάθει πλάκα. Brazilian Crush σε η Ρώσα, Sol de Janeiro, σου λέει κάτι το γνωστό μπαμ μπαμ. Αυτή η κρέμα η μπαμ μπαμ που είναι για τα μπούτια, που την έχει το Sephora, που είναι και ένα το ίδιο body mist. Τι να σου πω τώρα εγώ γι' αυτό. Τι θες να σου πω. Θες να σου πω ότι γράφει Ρεά εδώ. Δεν έπρεπε να γράφει Brazilian Crush σε η Ρώσα, Sol de Janeiro, αλλά να λέει Brazilian Ρεά. Καταλαβες. Μυρίζω εγώ. Άκουσέ με τι να περιμένεις από αυτό το πράγμα, από αυτό το τρομερό πράγμα. Λοιπόν, θέλω να κλαίω, θέλω να πάρω και το, ήθελα να πάρω το κανονικό. Είναι όμως ένα body mist, το οποίο είναι πόσα ml και είναι πανάκριβο. Και μόλις είδα ότι το έβγαλε η Βάγια σε άρωμα, παιδιά μυρίζει ίδια. Ίδια. Τι να είχα εδώ τώρα το μπαμπαμ το ίδιο, τι να είχα αυτό. Το Sol de Janeiro είναι ίδιο. Μυρίζει ξηρούς καρπούς, αμυγδαλοφιστίκι εγίνης, μαζί με βανίλια και μαζί με καραμέλα. Τι σου λέω τώρα εγώ και τι να μου πεις εσύ και τι να πούμε μεταξύ μας. Φιστίκι, αμύγδαλο, καραμέλα, βανίλια. Χριστέ μου, Παναγία μου, ξέρω θα σας ταράξω. Μπορεί και να το έχει φέρει τώρα που μιλάμε, δεν ξέρω. Ψάξτε, αναζητήστε, θα τη ρωτήσω. Χριστέ μου, βοήθαμε και μη χειρότερα. Και μη καλύτερα, όχι και μη χειρότερα. Καταπληκτικό. Το τέλειο γλυκό άρωμα για το καλοκαίρι όμως. Δεν ξέρω πώς γίνεται να έχει καραμέλα, να έχει βανίλια, να έχει ξηρούς καρπούς, αμύγδαλα τέτοια. Είναι όμως καλοκαιρινό. Μυρίζει Βραζιλία. Είμαι τώρα εγώ, να. Με το άλλο σου λέω ταξιδεύω στην Αμάλφη. Με αυτό είμαι στη Βραζιλία. Στην ακτή εκεί στο Ρίο, κάτω από τον Τζίζους με τα ανοιχτά τα χέρια και λέω Χριστέ μου σε ευχαριστώ που με αξίωσες να έρθω και στη Βραζιλία. Εκεί είμαι τώρα. Με πέθανα, εγώ ίδια με πεθαίνω. Λοιπόν, δοκίμασα και άλλα, πήρα και δειγματάκια να δοκιμάσω και άλλα μικρά και γενικώς έχω πολλά εδώ μπροστά μου. Σου δείχνω αυτά που με τρελαίνουνε ρε παιδί μου, σου δείχνω αυτά γιατί από τα πολλά που φοράω κάθε φορά πάντα ξεχωρίζω κάποια και φοράω αυτά, δηλαδή όσα και αν παίρνω δεν μου είναι όλα τα αρώματα τελειωμένα, τελειώνουν και ξανατελειώνουν αυτά που με τρελαίνουν, αυτά που σου έδειξα μου αρέσουν πάρα πολύ. Επίσης, ποια θα είναι η επόμενη αγορά μου, βλακία μου που δεν την πήρα, επίσης πολύ δικό μου, είναι από Montal το άρωμα που λέγεται Roses και Musk. Και υπάρχει και roses vanille αντίστοιχα. Λοιπόν, θυμίζει λίγο ζάρα το Rose Gourmand. Βέβαια αυτό δεν έχει τόσο ισχυρή τη βανίλια όσο έχει το μόσχο, το musk. Δηλαδή είναι τριαντάφυλλα, ένα μπουκέτο, σκέψου μια αγκαλιά, ένα πανέρι που να έχει μέσα ροδοπέταλα. Και μόσχο, καθαρό πράγμα, καθαρό τριανταφυλλένιο. Αχ, μόλις αρχίσουν λίγα και μου τελειώσουν, σίγουρα θα το πάρω σε κανονικό άρωμα. Λοιπόν, επίσης Velvet Petals Sun Kissed Victoria's Secret. Πάρα πολύ ωραίο από τα Victoria's Secret.
έχει κάτι σπιθάτο, κάτι που σου ξυπνάει τον εγκέφαλο, έχει λουλούδι, πολύ, φρουτένιο λουλούδι, αλλά ένα φρούτο πολύ δροσιστικό, σαν ροδάκινο. Και έχει, τι φρούτο να είναι αυτό που έχει, να είναι μάγκο, να είναι ακτινίδιο. Κάτι έχει πολύ έτσι όξινο, γλυκό, φρουτένιο και λουλούδι. Εμένα δεν μου αρέσουν τα λουλούδια, αυτό όμως είναι καλό. Επίσης μου άρεσε πάρα πολύ το Chanel το 1957. Έχει κάτι πουδρέ, όχι η πούδρα η γνωστή του νούμερο 5, αυτή έντονη. Είναι πούδρα μαζί με κάτι πιο υδάτινο, γαλακτένιο. Δηλαδή αυτό, φθινόπωρο, είναι πολύ ιδιαίτερο, θα το βάζα. Κατάλαβες τι σου λέω. Δεν θυμίζει Mademoiselle καθόλου, που είναι το αγαπημένο μου άρωμα. Δεν θυμίζει κοκό, τα βαριά, τα νουάρ, τα λοιπά. Πούδρα, αγκαλιασμένη και παντρεμένη με υδάτινο, με μάσκι. Πολύ ωραίο άρωμα. Πολύ ιδιαίτερο και σας ξαναλέω, δεν μου θυμίζει κλασικά Chanel αρώματα. Επίσης, για εσάς που σας αρέσουν τα πιο girly, τα πιο αέρινα, ένα άρωμα από Bath & Body Works. Τα Bath & Body Works είναι μια εταιρεία αμερικάνικη. Σας έχω πει ότι όταν κάθε φορά πήγαινα στην Αμερική έπαιρνα πάρα πολλά από αυτά, που έχει κρέμες σώματος, αρώματα, κεριά. Τώρα πλέον θα τα έχετε δει κι εσείς από εδώ και από εκεί κάπου. Και τώρα πλέον, παιδιά, υπάρχει κατάστημα φυσικό στην Ελλάδα, στο μολ της Νερατζιώτισσας, ρε παιδί μου, πώς το λένε αυτό. Σας τα έχω δείξει, σας έχω δείξει κατά διαστήματα που έχω body mist, που έχω πράγματα. Έχω θέμα εγώ με αυτό το κατάστημα. Άσε που μου θυμίζει η Αμερική, μόνο και μόνο γι' αυτό τρελαίνομαι, που ψώνιζα. Παρ' όλα αυτά, εκτός από αυτό την τρέλα τη δική μου, έχει φανταστικά πολύ ωραία μυρωδά τα πράγματα. Λοιπόν, αυτό λέγεται Dream Bright και είναι ένα άρωμα το οποίο είναι πάρα πολύ δροσερό. Γιατί είναι κλασικό DNA, ρε παιδί μου, γλυκερού δροσιστικού, το οποίο έχει βανίλια, μούρα, άσπρα μούρα, μαύρα μούρα ή σε μια πολλά μούρα, κόκκινα φρούτα δηλαδή. Μπορεί να είναι και μύρτιλο, ρε μάνα μου, μη σε μπερδέψω, κόκκινο φρούτο. Και ένα λουλούδι που είναι όμως ωραίο λουλούδι, ελαφρύ. Δεν σου παίρνει το κεφάλι να θες να ζαλιστείς να πέσεις κάτω. Έχω πολλά επίσης ακόμα εδώ που τα δοκιμάζω. Δεν τα έχω δει καλά όμως για να μπορώ να σου μιλήσω. Έχω αρώματα τα οποία είναι από, πώς το λένε, από Louis Vuitton. Πολύ έξαρση με τα αρώματα Louis Vuitton, λέει, γίνεται χαμός. Ένα το οποίο λέγεται Sailing, πώς λέγεται ρε παιδί μου, που λέγεται Afternoon Swim, ένα που λέγεται Sailing Day, ένα που λέγεται California Dream. Λοιπόν, τα μυρίζω, τα δοκιμάζω, σίγουρα δεν είναι αυτά που μόλις τα μύρισα γονάτισα. Τα δοκιμάζω. Κατάλαβες, τα βλέπω, είμαι σε κατάσταση. Και να σου πω κάτι, θα σου δείξω κι άλλα. Βλέπεις ότι η τρέλα δεν σταματά. Θα αρχίσω σιγά σιγά να σου δείχνω κι άλλα. Μόλις μαζεύω λίγα λίγα που μ' αρέσουν, γιατί εγώ μπορώ να παίρνω κάθε λίγο και λιγάκι. Όταν μαζεύω όμως κάποια που τα αγαπώ πολύ και μ' αρέσουν, οφείλω να στα δείχνω. Καταλαβες, θέλω, όχι οφείλω, γουστάρω να στα δείχνω, γιατί μπορεί και εσύ να θες να τα πάρεις ή μπορεί να ψάχνεσαι και να σου βρίσκω μια λύση, κατάλαβες. Αυτά είναι που με έχουν στείλει και εδώ θα σταματήσω. Όλα τα άλλα είναι αυτά που τα ψάχνω να τα βρω, που ξέρεις μπορεί να τρελαθώ, αλλά πρέπει πρώτα να τα φορέσω πρώτα. Δεν είναι αυτά που με το που τα μυρίζω. Ξέρεις, είναι κάποια αρώματα που δεν σε τρελαίνουν με το που τα μυρίσεις. Πρέπει να περάσει λίγο διάστημα για να του καταλάβεις την αξία του. Αυτά. Θα σας χαιρετήσω, γιατί έχω και μια δουλειά να πάω. Λοιπόν, Aqua Allegoria Coconut Fizz. Θα το ξαναψεκάσω μια φορά. Ευτυχώς λείπουν οι όλοι. Λείπει ο άντρας μου, τα παιδιά είναι θάλασσα, μου πάει με τον αδερφό. Με τα σκάφη. Σκίζουν τις θάλασσες και εγώ είμαι εδώ και δοκιμάζω αρώματα. Τι να κάνω. Αφού δεν μπορώ να σκίσω κι εγώ τη θάλασσα, θα τη βρω αλλιώς. Θα το κάνουμε. Αν και ευτυχώς τις προηγούμενες μέρες που ήμουν συνέχεια πρωί, έκανα μπάνια. Κάθε απόγευμα πηγαίναμε για μπάνιο και ευτυχώς έχω κάνει τα μπάνια. Χάρηκα πάρα πολύ που είσαι εδώ και που με είδες και που σε είδα.
Ό,τι απορίες έχετε, ό,τι θέλετε να με ρωτήσετε, μου το γράφετε. Ναι, και σας ξαναλέω για τον Brazilian Crush, δεν ξέρω αν υπάρχει ακόμα, μπορεί να μην το έχει φέρει. Με το που δείτε όμως, δεν ξέρω αν έχετε ακολουθείτε το Σόμπι στο Instagram, με το που δείτε ήρθε πάλι αυτό, πάρτε το ρε παιδιά. Δηλαδή τυφλά σας λέω, πάρτε το απλά. Σας φιλώ πάρα πολύ. Φιλάκια σε όλους. Καλή συνέχεια.